Τυπική διαδικασία αποτελούν τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του Ολυμπιακού Βόλου με αντιπάλους Ρόδο και Εθνικό αντίστοιχα. Η Ερυθρόλευκη για συγκεκριμένο ο προπονητής της ομάδας, Σάκης Τσιόλης, αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν πολλά λεπτά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κάτι ανάλογο έγινε και στην αναμέτρηση των σερών κόντρα στον Πανσεραϊκό. Σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν ρεπό και από αύριο θα περάσουν στην προετοιμασία τους εν ώψη του αγώνα κόντρα στη Ρόδο. Η αναμέτρηση αναμένεται να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα από τους φιλάθλους, ενώ την επόμενη και τελευταία αγωνιστική της χρονιάς αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Φιέστα με πολλές εκδηλώσεις πέραν από την αναμέτρηση με τον Εθνικό. Η μεταγραφολογία πάντως έχει ήδη αρχίσει, με δημοσιεύματα να θέλουν τον Γιώργο Μπάρκογλου να αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου, Κώστας Θεοδόρου, που αναφέρθηκε σε πολλά θέματα γύρω από τα διοικητικά του συλλόγου αλλά και την παρουσία του ίδιου στη διοίκηση των Ερυθρολεύκων.